Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή πανεπιστημίου, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Γιώργο τον Χάιλο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και φοιτητής, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στο σεμινάριο Αρχαία Ελληνικά για Ενήλικες του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα Αρχαία Ελληνικά του Γεώργιου Ξενή. Και συζητούσαμε για την αξία των αρχαίων ελληνικών στην εποχή μας, σχολιάζοντας δύο ταυτόχρονα γεγονότα. Το ένα, η διαπίστωση της πτώσης των ποσοστών προτίμησης των αρχαίων ελληνικών στα παιδιά των σχολείων μας. Μαζί με τα λατινικά έχουν πάει προς τα κάτω, πολύ κάτω, στον πάτο κοντά. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Και το άλλο γεγονός ήταν μια πρόσφατη εγκύκλειος απόφαση του Υπουργού Παιδείας, του νέου Υπουργού Παιδείας της Βρετανίας, από φίτου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος συζητήθηκε για τα δημοτικά σχολεία της Αγγλίας επιλογή ξένων γλωσσών ανάμεσα στις πέντε που εισηγήθηκε. Η μία είναι τα αρχαία ελληνικά και η άλλη τα λατινικά. Αυτό είναι το ένα θέμα που έχουμε να δώσουμε συνέχεια σήμερα. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά κύριε Παύλου. Καλημέρα, χρόνια. Από ποιο θέλετε να αρχίσουμε τα θρησκευτικά? Το πρώτο είναι πολύ απλό να το πούμε για το θέμα της αξίας των αρχαίων ελληνικών. Εκείνο που πρέπει να τονίσω ότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα τα ρεύματα ανανέωσης που σημειώθηκαν στην ανθρώπινη ιστορία μετά το 1000, όχι πως δεν γίνονταν και προηγούμενος, αλλά εδώ τα έχουμε εντοπίσει, βασίζοντας την επιστροφή και έντονη μελέτη των αρχαίων ελληνικών. Είτε ονομάζεται αναγέννηση, είτε ονομάζεται διαφωτισμός, είτε ονομάζεται μαρξισμός, ή ακόμα ψυχολογία, φροϊδισμός, όλα προϋπέθεταν την επιστροφή στους αρχαίους και την μελέτη των αρχαίων ελληνικών. Ή ακόμα στη φιλοσοφία, το ρεύμα του Χάιντεγκερ, με την επιστροφή στις πρωταρχικές έννοιες των λέξεων που είχαν τα αρχαία ελληνικά. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι και επειδή είμαστε σε μια ερευστή εποχή, οι νέες συνισταμένες θεωρητικής εμβάθυνσης για το πού πορεύεται η ανθρωπότητα, πιστεύω απόλυτα ότι θα προέλθει από ένα κίνημα, ρεύμα που έχει ξεκινήσει και μελετά ξανά από την αρχή τους προσοκρατικούς και τους άλλους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Να πω ότι ακόμα και εμείς που είμαστε φοιτητές και διαβάζαμε ο Μαρκούζε στο βιβλίο του «Έρος και πολιτισμός», οι λέξεις «έρος», «θάνατος» ήταν γραμμένες ελληνιστής στο αγγλικό κείμενο, γιατί και ο Μαρκούζε είχε πλήρη γνώση των αρχαίων ελληνικών. Να πω ότι ο Μάρξ και ο Έγκελς έγραφαν απευθείας στα ελληνικά. Να πω ότι ο Φρόιντ, όταν κατέβηκε στην Αθήνα το 1901 για να την επισκεφτεί, έδινε οδηγίες στον αμαξά του αρχαϊστή να πώς να τον πάρει στην Ακρόπολη, και ο αμαξάς ο καημένος δεν καταλάβαινε. Και να πω ακόμα ότι και ο Νεύτωνας έγραφε τις σημειώσεις του, τις αστρονομικές, στα ελληνικά, απευθείας στα αρχαία ελληνικά. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί να αποτελούν εκεί και ως έτυχε πληροφορίες για την αξία του αρχαίου ελληνικού. Εκείνο που θέλω να τονίσω ξανά είναι ότι κάθε ρεύμα ανανέωσης και κίνησης μιας καινούργιας θεωρητικής εμβάθυνσης στην ιστορία της ανθρωπότητας προϋπόθεται πάντοτε τη γνώση των αρχαίων ελληνικών. Όταν είμαστε εμείς μαθητές, κύριε Παύλου, πάντα αναρωτιόμαστε στα παιδιά στην πρώτη δευτέρα τάξη του γυμνασίου, μετά στην εφηβεία μας, τι στο καλό χρειάζονται αυτά τα αρχαία ελληνικά, μια γλώσσα την οποία κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν γράφει, τι τα χρειαζόμαστε τα αρχαία ελληνικά. Μέχρι αυτή την απορία είχαμε μέχρι που διαβάσαμε, όταν μεγαλώσαμε πλέον, ένα σωρό βιβλία της Ζακλίν ντε Ρομιγί, και απαντούσε και στο ερώτημα μας το τι χρειάζονται τα αρχαία ελληνικά. Με την ίδια λογική, τι χρειάζεται και η τριγωνομετρία? Θα κάνεις κάτι με την τριγωνομετρία όταν μεγαλώσεις? Μα ακριβώς ο φελημισμός, αυτή η Αμερικανιά που έβλαψε το εκπαιδευτικό σύστημα, ότι όλα έχουν ένα αντίτιμο κέρδους, ότι όλα κάτι το κάνεις για να κερδίσεις κάτι και όχι για να ολοκληρωθείς σαν προσωπικότητα, όχι για να εμβαθύνεις την ανθρώπινη σκέψη, όχι γιατί χρειάζεται για να έχεις σκευές
και που θα σου δημιουργήσουν μια οντότητα για το μέλλον. Όχι. Είναι τι θα ωφεληθείς από αυτό. Αυτό κατέστρεψε την παιδεία. Αυτό κατέστρεψε την παιδεία και πρέπει να επιστρέψουμε σε μια λογική ότι η παιδεία είναι για να βγάλει αυτάρκεις, αυτόνομους, μαθητές, καλλιεργημένους, επιστήμονες και όχι για να βγάλει ανθρώπους που θα μπουν απλώς στο παζάρι ή στην αγορά εργασίας. Τι του κόλλησε τώρα, τι του κόλλησε τώρα. Αν το πρώτο, τι του θα περάσουμε τώρα. Στο δεύτερο που είναι ο ωφελημισμός. Τι του κόλλησε τώρα του Βρετανού Υπουργού Παιδείας να ταλαιπωρεί τα μαθητάκια του δημοτικού σχολείου ενδεχομένως, κατ' επιλογή δική τους βεβαίως, και με τα αρχαία ελληνικά. Ναι, έχει πρώτα απ' όλα πάρα πολλούς εκτός Ελλάδος και Κύπρου, γιατί πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι εμείς ως επαρχιώτες των επαρχιωτών, έτσι είναι η πραγματικότητα, υποτονίσαμε τα αρχαία ελληνικά για από κάποια τέτοια ρεύματα χρησιμοθερίας και οφειλημοθερίας που επέπεσαν επί του ελληνικού χώρου τα τελευταία δεκαετίες. Να θυμίσω ακόμα τη συνέχεια της ελληνικής για μας τους Έλληνες, πριν φτάσουμε στο Βρετανό, δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι από το λεξιλόγιο των προσοκρατικών που ήταν η βασίτατη τομή και αξεπέραστη στην ιστορία της ανθρωπότητας για το θέμα της σκέψης, η γλώσσα των προσοκρατικών κατά 90% ομιλείται από τον σημερινό Έλληνα και σήμερα είτε σε μια σύνθετη λέξη. Να πω μόνο το πόλεμος πάντων με πατήρ πάντων δε βασιλεύς και τους με θεούς επίσης τους δε ανθρώπους, τους δε δούλους, τους δε ελευθέρους. Ηρακλήτος αυτός. Το απόσπασμα αυτό του Ηρακλήτου. Όλες οι λέξεις που σας έχω πει είναι όλες εν χρήση και στο σημερινό λεξιλόγιο του Έλληνα. Δεν έχει καμιά που δεν την λέει σήμερα. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από το θέμα του, επειδή είμαστε Έλληνες, πρέπει να τα έχουμε μια διαφορετική, να έχουμε μια διαφορετική σχέση με τα αρχαία ελληνικά, στο εξωτερικό οι πολλοί διανοούμενοι ξέρουν τη σημασία του να μάθεις τα αρχαία ελληνικά, αφού και το θεωρητικό προστάσιο με το λεξιλόγιο για τα βασικά και θεμελιώδη της γλώσσας, διότι έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος, με τη γλώσσα, από το πρόβλημα, από το θεωρία, από το πρακτική, από το φιλοσοφία, από το ιστορία, όλα είναι αυγαλμένα από τα αρχαία ελληνικά. Και για τους Ευρωπαίους η επιστροφή στα αρχαία ελληνικά είναι και μια επιστροφή στις πρώτες ρίζες τις θεωρητικές, αυτές δηλαδή που δημιουργούν σκέψη, που έχει και η ίδια η γλώσσα τους, είτε είναι αγγλική, είτε είναι γαλλική, είτε είναι ιταλική. Αυτά είναι απλά και πολύ σημαντικά και να πω το... Μας είχε κάνει και εντύπωση, μπορεί να μην είναι εντελώς σχετιζόμενο, αλλά εμείς το βλέπουμε ότι έχει μια σύνδεση. Μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε που ο πρόεδρος της μικρής βόρειας εκείνης χώρας των Vikings της Ισλανδίας, όταν απέρριψαν λοιπόν τα ανάλογα για την χώρα τους που κατάρρευσε οικονομικά σε εισαγωγικά μνημόνια, είχε πει ότι εκείνο που διδάσκει περισσότερο η Ευρώπη δεν είναι η οικονομία αλλά η δημοκρατία, και επενούσαν εαυτούς οι Ισλανδοί ότι έχουν το αρχαιότερο στον κόσμο κοινοβούλιο. Βεβαίως οι Έλληνες έχουμε προηγηθεί 1500 χρόνια, αλλά το ξεχνάμε βέβαια. Να πω απλώς, και όταν έγινε μια αποκάλυψη της πλάκας στην Τσεχοσλοβακία, ο δήμαρχος της πόλης έγραψε το του Περικλέους «Εύδαιμον το ελεύθερο, το ελεύθερο δε το έψυχον». Στην πλάκα των Πεσόντων εναντίον της Σοβιετικής Εισβολής το 1968. Αλλά αυτά τα πράγματα από είναι για αλλούς δεδομένα, για μας δεν είναι. Από τον Περικλέους επιτάφιο του Θουκυδίδη. Ναι.